Περιφέρεια Βορειοαιγαίου και η Διεύθυνση Κτηνιατρικής τουλάχιστον σε αυτά τα 4 χρόνια της Περιφερειακής Αρχής έδειξε πάντοτε γρήγορα αντανακλαστικά και κατόρθωσε πράγματα τα οποία ίσως κάποιοι άλλοι να μην μπορούσαν να τα έχουν κάνει. Και αναφέρομαι στην λήξη της καραντίνας του καταρροϊκού πυρετού, ο οποίος καταρροϊκός πυρετός βασάνισε την νήσο Λέσβο για τουλάχιστον 15 χρόνια και αυτό έγινε με συντονισμένες προσπάθειες από πλευράς της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, από τον Διευθυντή αλλά και από όλα τα στελέχη, από όλους τους κτηνιάτρους αλλά και από τους υπαλλήλους οι οποίοι υπερβάλλουν τον εαυτό τους, καθότι πολύ καλά γνωρίζετε ότι είμαστε πάρα πολύ λίγοι και δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις απαιτήσεις που γίνονται. Έρχομαι στο γεγονός της ευλογιάς, μας ειδοποίησαν και λάβαμε τα μέτρα. Λάβαμε τα μέτρα και έτσι εντοπίσαμε ένα ζώο, τονίζω ένα ζώο, που είχε αυτά τα συμπτώματα, θα σας πει ακριβώς ο κτηνίατρος τι ακριβώς εντοπίσανε, και μπορέσαμε να το απομονώσουμε, να λάβουμε όλα τα προληπτικά μέτρα και από εκεί πέρα να στείλουμε τα δείγματα κάτω στην διεύθυνση, στο Υπουργείο, στην αρμόδια διεύθυνση, Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, για το Κτηνιατρικό Κέντρο Αθηνών, όπου έκανε την ιστολογική εξέταση. Δεν βγάλαμε καμία ανακοίνωση, γιατί από ό,τι βλέπω έπιασε κάποιους η πρεμούρα ότι υποκρύπτουμε, καλύπτουμε, βάζουμε κάτω το χαλί, μόνο και μόνο για να μην δείξουμε το συμβάν. Μέχρι και την τελευταία μέρα που υπάρχει αυτή η Περιφερειακή Αρχή, και όσο τουλάχιστον είμαι εγώ αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα, δεν θα σπείρω πανικό, ούτε θα δημιουργήσω καταστάσεις, μόνο και μόνο για να το χρησιμοποιήσω ως πολιτικό μέσο. Περιμέναμε την απάντηση, η οποία είναι το χαρτί και είναι στη διάθεση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, από το εργαστήριο αναφοράς, όπου ήρθε χθες 5:30 και μας είπε ότι είναι τελικά θετικό. Από εκεί πέρα, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής και ο κ. Ζομπανέλης, από τις 17 του μηνός που ήρθε και επίσημα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είχε ενημερώσει όλους τους φορείς, είχε ενημερώσει κτηνοτροφικούς συλλόγους, θα σας ενημερώσει ακριβώς με ποιους μίλησε και πού πήγε και απευθύνθηκε, όλους τους κτηνιάτρους και γι' αυτό και όλα εντοπίστηκε το δείγμα, το συγκεκριμένο το ζώο. Σήμερα το πρωί λοιπόν, όλα τα στελέχη της κτηνιατρικής αφήσαν όλες τις υπόλοιπες δουλειές, γιατί ξέρετε ότι η κτηνιατρική έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας, φύγανε με 2 αυτοκίνητα και ανέβηκαν και η μία ομάδα ήταν αποκλειστικά στην εκτροφή, όπου πήρε όλα τα μέτρα που πρέπει να γίνουν και δυστυχώς τα μέτρα είναι ότι πρέπει να σφαγεί το κοπάδι το συγκεκριμένο. Για να αντιμετωπιστεί μια επιζωοτία πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Και η συνεργασία γίνεται μονάχα όταν κάτσουμε κάτω όλοι οι φορείς, οι κτηνοτρόφοι συνεργαστούν με τους κτηνιάτρους, τους ιδιώτες αλλά και με τους δημόσιους κτηνιάτρους, δηλαδή με την Διεύθυνση Κτηνιατρικής. Έχουμε δώσει τα τηλέφωνα στη διάθεση για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν. Το γνωρίζουν άλλωστε οι κτηνοτρόφοι μας. Τα τηλέφωνα επικοινωνούν καθημερινά με την κτηνιατρική, για να λάβουμε τα μέτρα και να την απομονώσουμε και να την περιορίσουμε. Το να χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα πράγματα, πρώτα απ' όλα δημιουργούντας πανικό, δεύτερον, να δημιουργήσουμε ένα πολιτικό, θα το έλεγα εγώ, νέφος, ότι δεν κάνει τίποτα, υπάρχει ανεπάρκεια από πλευράς περιφέρειας ή διεύθυνσης κτηνιατρικής. Λάβαμε σήμα για ένα ζώο το οποίο εμφανίζει ύποπτα δερματικά κλινικά συμπτώματα. Αμέσως η υπηρεσία προέβη με κλιμάκιο κτηνιάτρων, έκανε δειγματοληψία δερματικών ιστών και με μέτρα βιοασφάλειας σφαγιάστηκε και ενταφιάστηκε το ζώο. Τα δείγματα εστάλησαν στα αρμόδια εργαστήρια αναφοράς και την επόμενη μέρα το απόγευμα, όπως είπε και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, εχθές δηλαδή, ήρθε η κλινική επιβεβαίωση, η εργαστηριακή επιβεβαίωση. Αυτομάτως η υπηρεσία συνέχισε την επιβολή των μέτρων, ανέβασε ακόμα το πιο πολύ τον πύχη της βιοασφάλειας. 2 κλιμάκια κτηνιάτρων σήμερα μετέβησαν στην περιοχή. Η περιοχή χωρίστηκε σε 2 ζώνες, μία ζώνη προστασίας η οποία έχει επιβληθεί στα 3 χιλιόμετρα περιμετρικά της μολυσμένης εκτροφής και μία ζώνη στα 10 χιλιόμετρα περιμετρικά της μολυσμένης περιοχής.
Ήδη εντοπίσαμε 17 εκτροφές περίπου στη ζώνη προστασίας, δηλαδή στα 3 χιλιόμετρα περιμετρικά της μολυσμένης εκτροφής, και μέχρι αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε σχεδόν όλους τους ελέγχους στις εκτροφές, στις παρακείμενες και γειτνιάζουσες εκτροφές από τη μολυσμένη. Μέχρι στιγμής οι έλεγχοι έχουν αποδώσει καρπούς, δεν έχουμε βρει άλλα ζώα με συμπτώματα, τα μέτρα συνεχίζονται και θα ενταθούν ακόμα πιο πολύ τις επόμενες ημέρες. Έχει ξεκινήσει υπεραιτέρω ενημέρωση όλου του τοπικού διαμερίσματος του Σιγρίου και αύριο θα μεταβώ και εγώ ο ίδιος, θα μιλήσω με τους ξυνοτρόφους σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Ερεσού και του Σιγρίου, για να εντείνουμε ακόμα πιο πολύ τα μέτρα, ώστε να μπορέσουμε να εκριζώσουμε την ασθένεια.